Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο COS TV τον αρχιμουσικό, τον μαέστρο της Φιλαρμονικής, τον Θανάση τον Πουλιού, μετά από αρκετό καιρό. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή συνέντευξη, μιας και έχουν μεσολαβήσει και αρκετά γεγονότα. Ολοκληρώθηκαν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές με νίκη του Δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά. Νομίζω, κύριε Πουλιού, η αφορμή βέβαια που κάνουμε τη συνάντηση αυτή και την συνέντευξη είναι η επικείμενη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, που αναμένεται να είναι η τελευταία για την Φιλαρμονική, την δική σας, με την δική σας παρουσία ως αρχιμουσικός. Και δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι ηγείστε αυτής της Φιλαρμονικής 28 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο τελευταίος χορός της Φιλαρμονικής με εσάς ως μαέστρο. Αρχιμουσικό, κλείνει ένας κύκλος. Νομίζω απόλυτα ευδόκιμα και με δύο πολύ σημαντικές συναυλίες που έγιναν το καλοκαίρι, με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο καλεσμένο της Φιλαρμονικής, αλλά και πρωτύτερα τον Μάρτιο με την Γιώτα Δινέγκα, που πάλι στο αφιέρωμα του Χρήστου τον Νικολόπουλο κάνετε μια εξαιρετική συναυλία στον φιλόξενο χώρο της αίθουσας Κολοσσός, στον Κυπριώτη. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, ότι σας φιλοξενούμε εδώ στο COS TV και πάλι, και αναμένετε να είναι η τελευταία σας παρέλαση στις 28 Οκτωβρίου. Ήρθα στη Φιλαρμονική 1η Σεπτεμβρίου του 1995. Η πρώτη μου εμφάνιση ως αρχιμουσικός ήταν 28 Οκτωβρίου στην παρέλαση το 1995. Και αποφάσισα, στην αρχή είχα πει να αποχωρήσω 30 Σεπτεμβρίου, μετά όμως σκέφτηκα ότι δεν είναι σωστό και θα έπρεπε να κάνω την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, γιατί είναι μία από τις πιο σημαντικές δράσεις και έχει μεγάλο βάρος σαν παρέλαση. Είναι ίσως η πιο δύσκολη και σε διάρκεια είναι μεγαλύτερη. Οπότε αποφάσισα να κάνω την παρέλαση και να αποχωρήσω την επομένη. Οπότε 28 Οκτωβρίου του 1995, 28 Οκτωβρίου του 2023. Να πούμε βέβαια ότι η αποχώρηση από τη Φιλαρμονική, που πολύ μελάνη έχει χυθεί γι' αυτό και έχει συζητηθεί αρκετά, ωστόσο να αναφέρουμε ότι αποχωρείται από τη Φιλαρμονική ως αρχιμουσικός του Δήμου της ΚΟ, και αυτή είναι η τελική σας απόφαση. Υπάρχει πιθανότητα να ανατραπεί αυτό? Όχι. Όχι, είναι μια πολύ όριμη απόφαση. Ας πούμε ότι το ποτήρι ξεχύλισε μέσα από διάφορα πράγματα και είναι πολύ όριμη η απόφασή μου και δεν θα την ανακαλέσω για κανένα λόγο. Δράτω με τις ευκαιρίες, μια και μιλάμε για την παρέλαση της 28ης, να προσκαλέσουμε τον κόσμο λοιπόν να έρθει να αποχαιρετιστούμε. Δηλαδή να χειροκροτήσει τα παιδιά της Φιλαρμονικής μας που τόσο πολύ τα έχει αγαπήσει, και εμείς με τη σειρά μας να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, ειδικά εγώ. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν από εδώ και πέρα, θέλουν να συνεχίσουν με τον επόμενο μαέστρο, θέλουν να αποχωρήσουν, ο καθένας θα κάνει αυτό που θέλει. Όμως θα αποχαιρετιστούμε μεταξύ μας μετά από 28 χρόνια. Επειδή νομίζω ότι είχε γίνει μια παρερμηνία λόγω του ότι η αποχώρησή σας συμπίπτει με την συνταξιοδότησή σας, λόγω του ότι έχετε κατοχυρώσει ως δημοτικός υπάλληλος, έχετε θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, αυτό συμπίπτει με την αποχώρησή σας. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα αποχωρήσετε και από τα μουσικά δρόμενα του νησιού, ή θα σας δούμε σε κάποιον άλλο ρόλο? Γιατί πολλοί το συγχαίουν με την αποχώρηση και την συνταξιοδότηση μαζί. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί και εγώ το ακούω τώρα τελευταία έντονα. Δεν είναι η συνταξιοδότηση του αρχιμουσικού και φεύγει ακριβώς και φέρνουμε κάποιον άλλον. Όχι, είναι μία παραίτηση, αποχώρηση. Θα μπορούσα να είχα συνταξιοδοτηθεί από τον περασμένο Μάιο. Είχα συμπληρώσει τα ένσημα, είχα αποφασίσει ότι θα μείνω για 1-2 χρόνια, γιατί έχω μικρά παιδιά τα οποία ήθελα να τα προχωρήσω, να τους κάνω καλύτερους μουσικούς, και θα έφευγα την ώρα που θα ήθελα. Τώρα, εφόσον αποφάσισα να αποχωρήσω, το αν θα συνταξιοδοτηθώ είναι δικό μου πρόβλημα. Προφανώς θα συνταξιοδοτηθώ, αλλά το ραντεβού μου με τη μουσική συνεχίζεται. Θα αργήσουμε λίγο να μας δούνε στο πάλκο, αλλά το ραντεβού με τη μουσική είναι αιώνιο.
Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Το ραντεβού με τη μουσική συνεχίζεται και δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει περάσει όλη του τη ζωή μέσα στην μουσική και η φιλαρμονική έχει υπάρξει το δεύτερο αλλά και το πρώτο του σπίτι πολλές φορές. Ατέλειωτες οι ώρες πρόβας με τα παιδιά και με τους μαθητές σας, μικρούς και μεγάλους, που τώρα έχετε την ευτυχία να έχετε και παιδιά των παλιών μαθητών σας στη φιλαρμονική. Αυτό όμως που εγώ ήθελα να σταθώ και να μείνουμε εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγετε με μία πικρία ή με μία, αν θέλετε, στεναχώρια και απογοήτευση από την φιλαρμονική. Ποιο είναι το μέλλον της φιλαρμονικής Δήμου Κο, ποια είναι η επόμενη μέρα και ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση ή ποια θα θέλατε να είναι η διάδοχη κατάσταση? Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή. Η επιστολή είχε χαρακτήρα να κάνουμε μία αναδρομή των 28 χρόνων, να επενέσουμε κάποιους ανθρώπους που στήριξαν και βοήθησαν τη φιλαρμονική, να κατηγορήσουμε σε εισαγωγικά κάποιους οι οποίοι αδιαφόρησαν ή δεν πρόσεξαν αυτό το τμήμα, αυτό το τμήμα του πολιτισμού, το οποίο είναι το μόνο ζωντανό κύτταρο στον πολιτισμό μας, το μόνο που έχει βιώσει όλα αυτά τα 60 χρόνια. Και είναι η μουσική ιστορία του τόπου μας, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, ένα κεφάλαιο. Και ξέρετε, δεν είχαμε παράδοση στις φιλαρμονικές. Δεν είχαμε. Η Κέρχυρα έχει παράδοση. Η Κέρχυρα μας παίρνει τηλέφωνο και λέει πώς έχετε καταφέρει να κάνετε τόσα πολλά πράγματα, ας πούμε, στο νησί σας. Λοιπόν, άρα η επιστολή μου είχε τον χαρακτήρα ένα απολογισμό λοιπόν όλης αυτής της διαδρομής και της αποχώρησης. Τώρα εγώ φεύγω ευτυχισμένος. Η μόνη μου πληγή είναι ότι αφήνω κάποια παιδιά πίσω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πληγή. Δεν έχω τύψεις για τίποτα άλλο. Εάν κάποιος θεωρεί ότι υπερέβαλα ή τον κατηγόρησα ή ότι αυτά που έγραψα είναι αναλυθή, μπορεί να βγει και να με διαψεύσει, μπορεί να πάει και στο δικαστήριο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ είπα αλήθειες, μόνο αλήθειες. Δεν υπάρχει πουθενά καμία υπερβολή και κανένα ψέμα. Ένας αποχαιρετισμός, ένας απολογισμός και γεια σας. Για μένα κλείνει ο κύκλος της φιλαρμονικής ως αρχιμουσικός του Δήμου της ΚΟ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα που θα κάνουμε στο μέλλον. Απλά αυτό το κεφάλαιο κλείνει πλέον για μένα. Ανησυχείτε για το μέλλον της φιλαρμονικής? Ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση και ποια η επόμενη μέρα για τη φιλαρμονική? Λοιπόν, έχει ενημερωθεί η Δημοτική Αρχή και ειδικά σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον Δήμαρχο, ξέρει πριν από 4 χρόνια ότι το 2023 θα μπορούσα να βγω σε σύνταξη. Άρα θα έχουν φροντίσει. Εγώ δεν μπορώ να φροντίσω κάτι, δηλαδή μου λέει ο κόσμος γιατί δεν φρόντισες τον διάδοχό σου, κάποιο παιδί μέσα από τη φιλαρμονική να τον προετοιμάσει. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να... Άρα η διάδοχη κατάσταση είναι αποκλειστικά ζήτημα του Δημάρχου, και της Δημοτικής Αρχής γενικότερα, ναι, ναι, ναι. Της προϊσταμένης. Ναι. Εγώ ήδη έχω κάνει εγγραφές σε νέα παιδιά, για να μην σταματήσει η ροή της φιλαρμονικής. Ο προγραμματισμός συνεχίζεται κανονικά. Ακριβώς. Εγώ αυτή τη στιγμή πήρα άδεια, αλλά κάθε μέρα πάω και κάνω τα μαθήματά μου κανονικά. Την άδεια την πήρα τυπικά επειδή είχα κάποια άδεια και μπορούσα να την εξαντλήσω. Πάω κάθε μέρα στα μαθήματα, κάνουμε μαθήματα με τα παιδιά μας. Κάνω νέες εγγραφές παιδιών, ώστε παραδίδοντας στις 30 του μηνός την περιουσία της φιλαρμονικής που υπάρχει εκεί, θα παραδώσω και μία κατάσταση με τα νέα παιδιά, ώστε από την επομένη ο νέος αρχιμουσικός να μπορεί να τα πάρει τηλέφωνο και να συνεχίσει αυτό που κάνουμε. Τώρα πού θα φτάσει και τι θα κάνει, αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Επειδή και στην επιστολή σας, αν θέλετε να αναφερθούμε και σε αυτό, ευχαριστήσατε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας βοήθησαν σε όλο αυτό το ταξίδι, το μαγικό ταξίδι της μουσικής μέσα από την φιλαρμονική 28 χρόνια. Δεν ξέρω αν λίγο πριν κλείσουμε θέλετε να αναφερθείτε σε κάποιους ανθρώπους που ξεχωρίσατε στην πορεία σας. Ωστόσο, πριν αναφερθείτε στις ευχαριστίες, θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι 28 χρόνια είναι μια ολοκληρή ζωή. Αποχωρείτε από τη φιλαρμονική μετά από 28 χρόνια. Είναι πολύ φυσικό ο αποχαιρετισμός αυτός και ο αποχωρισμός να είναι πολύ δύσκολος και πολύ ιδιαίτερος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν να αποχωρίζεστε ένα παιδί σας μετά από τόσα χρόνια που δώσατε όλα αυτά στην φιλαρμονική. Νομίζω η κοινωνία της ΚΟ γνωρίζει καλύτερα, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ.
πώς μετά από 28 χρόνια με βαριά καρδιά θεωρώ αποχωρείται από τη φιλαρμονική, συγκινημένος και αν θέλετε λίγο απογοητευμένος από αυτό που σας συνέβησε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ και μέρες κλαίμε, αγκαλιαζόμαστε με τα παιδιά, με τους γονείς, με άγνωστους. Δεν περίμενα τέτοια αγάπη και τέτοια στήριξη από άγνωστοι οι οποίοι δεν τους γνωρίζω και με βρίσκουν στον δρόμο και με αγκαλιάζουν και μου λένε μη φύγεις, έχεις προσφέρει τόσα, θέλουμε κι άλλα. Εγώ ζω και περιμένω κάθε Μάρτιο που τα παιδιά της Φιλαρμονικής θα κάνουν την επόμενη συναυλία. Υπάρχει μεγάλη συγκίνηση, υπάρχει μεγάλο φορτίο. Φαντάζομαι ότι και την ημέρα της παρέλασης θα υπάρχει μεγάλο φορτίο, ξέροντας ο κόσμος ότι για μένα θα είναι η τελευταία μου παρέλαση. Εγώ παρελάζω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω παρελάσει ποτέ με το σχολείο. Θυμάμαι τον εαυτό μου από 11 ετών να κάνω παρέλαση μόνο με τη Φιλαρμονική. Ακόμα και στο στρατό 2 χρόνια έπαιρνα άδεια και ερχόμουν στις παρελάσεις και παρέλαζα. Άρα για μένα είναι πραγματικά, είναι η ζωή μου ολόκληρη αυτός ο χώρος, είναι η ζωή μου ολόκληρη. Υπάρχει μεγάλη συγκίνηση και μεγάλη φόρτιση. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να το δεχτούμε και εγώ, ξέρετε, είχα αποφασίσει ότι έτσι είναι και η ζωή, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Θέλω να φύγω και όρθιος. Δηλαδή πρόσφατα πριν 2 χρόνια είχα συναντηθεί με τον αρχιμουσικό της Κοζάνης, τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος τον είδα να παρελάζει και είπα από μέσα μου, λέω Θανάση, ποτέ μην αφήσει τον εαυτό σου να καταντήσει έτσι. Δηλαδή να παρελάζεις και να τρέμεις την ώρα που περπατάς. Όχι. Όπως είμαι όρθιος και όπως με ξέρει ο κόσμος, έτσι θα κάνω την τελευταία μου παρέλαση και να δώσουμε τόπο στα νιάτα. Αρκετά, δηλαδή ναι. Καταρχάς όταν πήγα στη Φιλαρμονική είχα αποφασίσει ότι θέλω να μείνω μια δεκαετία. Μια δεκαετία της ζωής μου θα κάνω αυτό το πράγμα και μετά θα φύγω. Και περάσαν 28 χρόνια. Άρα σας τώρα είναι αυτό που λέτε, το σωστό timing να φύγω. Θα μπορούσα να μείνω μερικά χρόνια ακόμα, δεν θέλω. Θέλω να φύγω τώρα και να θυμάται ο κόσμος το Θανάση του Μπουλιό όπως είμαι τώρα και τη διαδρομή αυτή που γράψαμε όλα αυτά τα 28 χρόνια. Βρίσκοντας 7 μαθητές το 1995 και παραδίδοντας 102 παιδιά αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τον χρόνο να κάνουμε μια τεράστια ιστορική αναδρομή, διότι 28 χρόνια δεν είναι λίγα και 28 χρόνια στα μουσικά δρόμενα του τόπου να ηγείστε της Φιλαρμονικής του Δήμου της ΚΟ. Νομίζω ότι έχετε ανεξάρτητες ιστορίες να μας επισημάνετε και να μας υπογραμμίσετε. Κλείνοντας όμως, θα ήθελα, επειδή και κάποιοι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα σας σε αυτό το τελευταίο βήμα, αυτή την τελευταία τετραετία που συνεργαστήκατε στον ΔΟΠΑΒΣ, αν θέλετε να ευχαριστήσετε κάποιους ανθρώπους, πολύ ευχαρίστως να το πείτε και στην κάμερα. Πρέπει να ευχαριστήσω καταρχάς τον Παναγιώτη του Χατζη Χριστοφή. Θεωρώ ότι από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα μας. Δυστυχώς ενδιάμεσα το χάσαμε, γιατί πήρε το κομμάτι του αθλητισμού και έτσι χαθήκαμε κι εμείς. Μετατέθηκαν οι αρμοδιότητες. Πάλι στο τέλος όμως ήρθε δίπλα και προσπάθησε και κάναμε κάποιες προμήθειες και κάναμε κάποια πράγματα. Άρα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο πλέον, μπορώ να το λέω, δεν θα είναι πρόεδρος μου σε λίγο, θα είναι φίλος, στον Παναγιώτη Χατζη Χριστοφή. Και επίσης να επισημάνω ότι δεν καταφέραμε, ενώ έχω κάνει ένα αίτημα στο ΔΟΠΑΒΣ από το 2020 να εκδώσουμε ένα λεύκομα με όλη αυτή την ιστορία, ώστε σε κάθε σπίτι, μέσα σε κάθε βιβλιοθήκη να υπάρχει ολοκληρωμένη ιστορία της Φιλαρμονικής. Δυστυχώς δεν μου το εγκρίνανε. Θα βρω όμως κάποιον τρόπο να το εκδώσουμε, ώστε όλοι οι κόοι θα έχουν από ένα βιβλίο μέσα στο σπίτι τους που θα γράφει. Διότι θα χαθεί η ιστορία. Αν δεν το εκδώσουμε, δεν θα υπάρχει ιστορία καταγεγραμμένη. Και τέλος να κλείσουμε με ένα, νομίζω, αισιόδοξο μήνυμα, ότι η μουσική ενώνει όλους. Βεβαίως. Και όσον αφορά το δικό σας μουσικό ταξίδι, το μουσικό ταξίδι του Θανάση του Πουλιού συνεχίζεται. Ακριβώς. Το ταξίδι συνεχίζεται.